Τους στόχους και το πρόγραμμα της Εθνικής Ομάδας Καλαθόσφαιρας παρουσίασε σήμερα η ΚΙΑ Ομοσπονδία. Η Εθνική μας θα συμμετάσχει στην τρίτη προκριματική φάση του EuroBasket 2021, αντιμετωπίζοντας Σλοβακία και Ρουμανία. Η ομάδα των ανδρών στο μπάσκετ παρουσίασε σήμερα η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εν ώψη των διεθνών υποχρεώσεων της ομάδας. Η Κύπρος θα συμμετάσχει στην τρίτη προκριματική φάση για το Ευρωμπάσκετ του 2020-2021, όπου θα αντιμετωπίσει την Σλοβακία και την Ρουμανία τον Αύγουστο, ενώ θα προηγηθούν δύο φιλικά παιχνίδια με την Ελβετία. Ως Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πάντα είμαστε στο πλευρό της Εθνικής Ανδρών και το ίδιο θα πράξουμε και σε αυτά τα τέσσερα πολύ δύσκολα παιχνίδια που θα πραγματοποιηθούν τον Αύγουστο, με στόχο να δοθεί χρόνος σε όλους τους νεαρούς μας καλαθοσφαιριστές που στα επόμενα χρόνια θα διεκδικήσουν επιτυχίες με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο προπονητής της Εθνικής, Λίνος Γαβρίλ, παρουσιάστηκε έτοιμος να διορθώσει λάθη του παρελθόντος, ώστε η Εθνική Ομάδα να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα φανούν τα νέα αποτελέσματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ταβάνι μας, που στο παρελθόν καταφέραμε είτε να παίρνουμε κάποια αποτελέσματα, όπως αν και κερδίσουμε μετάλλιο, είτε κάποιες νίκες που κάναν αίσθηση. Όπως έγινε πρόσφατα και την Πορτογαλία. Ο πρώτος αγώνας της Εθνικής στην διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου απέναντι στη Σλοβακία εκτός έδρας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρουσίαση της Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών και των υποχρεώσεων που θα έχει στην τρίτη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021, όπως και η έναρξη της συνεργασίας ανάμεσα στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τη Cyprus Airways, η οποία αποτελεί το νέο επίσημο αερομεταφορέα εθνικών ομάδων καλαθόσφαιρας της Κύπρου. Ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Ανδρέας Μουζουρίδης, ευχαρίστησε τη Cyprus Airways για τη στήριξη προς τις εθνικές ομάδες, τονίζοντας πως πρόκειται για μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Το λόγο στη συνέχεια πήρε η Ναταλία Πόποβα, Γενική Εμπορική Διευθύντρια της Cyprus Airways, η οποία τόνισε την χαρά της που η Cyprus Airways αποτελεί τον επίσημο αερομεταφορέα των εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης της Κύπρου. Έπειτα τον λόγο πήρε ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, ο Λίνος Γαβρίλ, ο οποίος αναφέρθηκε στα επόμενα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, τονίζοντας πως η ανανέωση στην ομάδα συνεχίζεται, ενώ στα επόμενα παιχνίδια που θα πραγματοποιηθούν εντός του καλοκαιριού θα γίνει προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πριν την ολοκλήρωση της παρουσίασης, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης επιφύλαξε μια έκπληξη προς τη Cyprus Airways, που εκ των αρχηγών της Εθνικής Ανδρών, Σάιμον Μιχαήλ, παρέδωσε αναμνηστική φανέλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, την οποία πλέον βρίσκεται στο πίσω μέρος της, το λογότυπο της Cyprus Airways. Πάμε στο μπάσκετ. Πραγματοποιήθηκε η παρουσία της Εθνικής Ανδρών εν ώψη των υποχρεώσεων για την τρίτη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021. Μια νέα αρχή επιχειρείται στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών στην Καλαθόσφαιρα μετά την αποχώρηση των περισσότερων έμπειρων καλαθοσφαιριστών. Γι' αυτό και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Ανδρέα Μουζουρίδη, θα χρειαστεί υπομονή και στήριξη από όλους. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λίνος Γαβρίλ ανέφερε ότι εν ώψη των υποχρεώσεων για την τρίτη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021 θα γίνει προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα προηγηθούν δύο φιλικά στις 24 και 25 Ιουλίου, με αντίπαλο την Ελβετία και στα δύο, πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα στις 3 Αυγούστου εκτός έδρας με τη Σλοβακία. Στο πλαίσιο της παρουσίασης της εθνικής μας ομάδας, ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας με την Cyprus Airways, η οποία αποτελεί το νέο επίσημο αερομεταφορέα εθνικών ομάδων καλαθόσφαιρας της Κύπρου. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας παρουσίασε την Εθνική Ανδρών και τη νέα της χορηγική συμφωνία με την Cyprus Airways. Η Κύπρος θα αγωνιστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Ευρωμπάσκετ του 2021. Τα αποκαλυπτήρια της Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών της Κύπρου. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας παρουσιάστηκε επίσημα εν ώψη των υποχρεώσεών του στην προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2021. Στις 3 Αυγούστου η Κύπρος θα ξεκινήσει με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σλοβακία. Τα επόμενα δύο μάτς θα είναι εντός έδρας στις 7 και 14 Αυγούστου απέναντι σε Ρουμανία και Σλοβακία αντίστοιχα, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 17 Αυγούστου. Είμαστε εδώ και λίγο καιρό σε μια μεταβατική φάση, όπου και με τη στήριξη της Ομοσπονδίας και με την προσπάθεια που έχουμε σαν προπονητικό επιτελείο να βοηθήσουμε τη νέα γενιά που σε αυτή τη δύσκολη περίοδο χρειάζεται μόνο στήριξη, μόνο σκληρή δουλειά στο γήπεδο. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης παρουσίασε και τη συνεργασία της με την Cyprus Airways, η οποία αποτελεί το νέο επίσημο αερομεταφορέα εθνικών ομάδων καλαθόσφαιρας της χώρας. Cyprus Airways είναι μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, που είμαστε σίγουροι πως με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει
και το σύγχρονο πτυτικό της στόλων τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Κύπρου και την πρώτη επιλογή βεβαίως για όλους τους Κύπριους που θα ταξιδεύουν στο εξωτερικό αλλά και τους ξένους επισκέπτες. Πριν από τους επίσημους αγώνες, η Κύπρος στις 24 και 25 Ιουλίου θα δώσει φιλικές αναμετρήσεις με την Ελβετία στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία.